πριν από δύο μήνες ξεκινήσαμε από εδώ, από την Καλαμάτα, εδώ στην ίδια αίθουσα του ΡΕΚ, τις συνελεύσεις μας, τις συνελεύσεις της Νέας Αριστεράς σε όλη την Ελλάδα. Και τότε είχαμε βάλει ένα στίχημα. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου, μέχρι τη συνδιάσκεψή μας, να οργανώσουμε 80 συνελεύσεις σε όλη τη χώρα. Το στίχημα αυτό το κερδίσαμε. Περισσότερες από 100 εκδηλώσεις έγιναν τους τελευταίους δύο μήνες σε όλη την Ελλάδα, από άκρη σ' άκρη, για να οργανώσουμε την παρουσία της Νέας Αριστεράς. Και σήμερα, πάλι από εδώ, από την Καλαμάτα, ξεκινάμε τον δεύτερο γύρο των δημόσιων παρεμβάσεών μας. Αυτή τη φορά έχω και την χαρά να καλωσορίζω στην πόλη μας τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και ανέλαβε την θέση του υπεύθυνου πολιτικού σχεδιασμού. Είναι για μας μεγάλη χαρά και τιμή ότι ο Γαβρίλη συμμετέχει από αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθειά μας και είναι και αυτό μια απόδειξη αυτού που λέγαμε εξ αρχής, ότι δηλαδή η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να ενεργοποιήσει, για να ξαναβάλει, αν θέλετε, στην πολιτική ανθρώπους που έχουν πολλά να προσφέρουν και οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα όλο το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ, για να ενώσουμε δυνάμεις, για να συζητήσουμε με τους πολίτες, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μαζί μία πρόταση αριστερή και προοδευτική που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Καλαμάτα, στην εκδήλωση της Νέας Αριστεράς και πολύ μεγαλύτερη χαρά επιπλέον που είναι μαζί μου και ο Αλέξης ο Χαρίτης, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εγώ είμαι ήδη δύο εβδομάδες στη Νέα Αριστερά και στην πραγματικότητα εκπληρώνεται αυτό το συναίσθημα το οποίο είχα και πριν πω, ότι βρίσκω έναν χώρο και πολιτικά χρήσιμο και πολιτικά γόνιμο όμως για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα ζούμε μια μεγάλη αντίφαση. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει μια κοινωνική δυσαρέσκεια, μια κοινωνική δυσφορία η οποία όλο και μεγαλώνει. Αυτό έχει να κάνει και με τα ζητήματα της ακρίβειας, έχει να κάνει και με τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας, έχει να κάνει με την κατάσταση στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου, με τη συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε δυστυχώς ότι αυτό η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μπορεί ακόμη να εκφραστεί πολιτικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια κυριαρχία της κυβέρνησης και μια αδυναμία στην πραγματικότητα της αντιπολίτευσης να μπορέσει να επιτελέσει το ρόλο της. Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να συμπληρώσει η Νέα Αριστερά. Ένας χώρος που θα συγκροτήσει μια νέα πολιτική ταυτότητα, ένα νέο ήθος, ένα νέο ύφος πολιτικής για να μπορέσει να δώσει απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Όλον αυτόν τον καιρό που είμαι και εγώ μέλος της Νέας Αριστεράς και ασχολούμαι ενεργά, βλέπω ότι και ο κόσμος της Νέας Αριστεράς και οι άνθρωποι που την αποτελούν και το πρόγραμμά της και οι θέσεις της και οι αξίες της είναι αυτές που μπορούν να την καταστήσουν καταλύτη στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας.